Έχω την αίσθηση ότι μας έχουν ξεχάσει ο κύριος Δήμαρχος. Είμαστε δηλαδή εδώ άνθρωποι άλλου Θεού, κατώτερου Θεού, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτά είναι τα χάλια μας σε συνθήκες COVID. Απαράδεκτη. Αγανάκτηση επικρατεί σε αρκετές οικογένειες στις Μαλάδες, καθώς δεν έχουν νερό εδώ και 17 ημέρες, όπως υποστηρίζουν. Είμαστε 17 μέρες χωρίς νερό. Είμαστε στις Μαλάδες και έχουμε αφαιθεί στο έλεος του Θεού. Δεν είχαμε καμία ενημέρωση ότι θα υπάρξει διακοπή στο δίκτυο και περιμένουμε ενημέρωση από τη ΔΕΗΑ, η οποία δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα. Είναι 17η μέρα. Εγώ δεν θα είμαι υποχρεωμένη να παίρνω τα πράγματά μου, να πηγαίνω στην κουμπάρα μου, να πλύνω τα πιάτα μου ή να κάνω μπάνιο. Είναι απαράδεκτες συνθήκες. Ντρέπομαι πραγματικά, ντρέπομαι, έτσι, που είμαι πολίτης αυτή τη στιγμή του Ηρακλείου. Γιατί μας έχετε πετάξει εδώ στις Μαλάδες, σαν πολίτες, χωρίς τίποτα. Είμαστε κι εμείς νομοταγείς πολίτες, κύριε Δήμαρχε, και πληρώνουμε κι εμείς όπως όλος ο κόσμος. Η γραμμή μας είναι από το 75 επί Προέδρου Αγίου Σύλλα του Σύλλα. Να μας κάνουν καινούριες γραμμές, να έχουμε νερό να πίνουμε. Εγώ έχω 6 εγγόνια και προχθές έφερα φυτείο. Μας έχουν πετάξει. Είμαστε η πιο εγκατελειμμένη περιοχή. Δεν έχουμε φωτισμό. Δεν έχουμε δρόμους. Δεν έχουμε τίποτα. Λοιπόν, αυτά λέω στον κύριο Λαμπρινό. Με γνωρίζει πολύ καλά. Του στέλνω τις θερμούς χαιρετισμούς, αλλά λιγάκι παγωμένους. Δημότες ξεσπούν στο τηλεοπτικό φακό για τη δραματική κατάσταση που βιώνουν εδώ και αρκετές μέρες, με τους ίδιους να έχουν ενημερώσει τη ΔΕΗ, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ένα μήνα το ξέρουνε. Θα δώσουν εντολή, θα το φτιάξουνε. Έμου το νερό είναι άχρηστο. Έμου δεν έχουν, έχουμε βρωμήσει. Ξέρετε τι είναι να παίρνεις εμφιαλωμένο νερό για να κάνεις μπάνιο σε δυο μωρά παιδιά? Το κακό είναι ότι παίρνεις τηλέφωνο. Περιμένεις, δεν απαντάει η ψυχή. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχουμε. Δημιούργησε το πρόβλημα πριν περίπου 3 εβδομάδες, όταν έχουμε βάλει και την αφαλάτωση που έχουμε εδώ στη ΔΕΗ, έχουμε για να ανθρωποδοτήσουμε την περιοχή των Μαλάδων, δερβούμε τόση στον κάμπο του Αγίου Σύλλα. Και τότε δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα, πιθανόν λόγω της μεγάλης πίεσης που είχε το δίκτυο εκείνη τη στιγμή λόγω της αφαλάτωσης. Και έχουμε κάποιο σπάσιμο, το οποίο δυστυχώς μας έχει δημιουργήσει πρόβλημα και δεν μπορούμε. Οι υπηρεσιακοί προσπαθούν, αλλά δεν έχουν βρει τη λύση ακόμα. Μίλησα με τη γραμματεία του κυρίου Λαμπρινού και την ευχαριστώ, ήταν ιδιαίτερα ευγενική. Προσφέρθηκε λοιπόν ακόμα και φυτεία να μας φέρουν. Οφείλω να το πω αυτό. Τα φυτεία? Όχι όμως, δεν ήρθαν φυτεία. Δεν ήρθαν και κανένα ενδιαφέρον να φτιαχτεί η βλάβη. Τώρα και 22 μέρες ακούμε βλάβη και δεν μπορούν να εντοπίσουν τη βλάβη. Αλίμονο το 2021 να ζούμε έτσι. Έχουμε κάνει πατέντα, στο 2021 είμαστε, για να πάρουμε νερό και πάλι νερό δεν πήραμε. Στο σπάσιμο αγωγού αποδίδει το πρόβλημα ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Γιώργος Βουρεξάκης, ο οποίος παράλληλα δηλώνει ότι είναι θέμα ημερών η αποκατάσταση του προβλήματος. Είναι ένα παλιό δίκτυο το οποίο μάλιστα πολλά χρόνια έχουν να το κοιτάξουν και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα είναι. Αλλά ευελπιστώ ότι σήμερα αύριο θα γίνει το πρόβλημα. Προσπαθούμε και δίνουμε και στους κατοίκους περιοχής που είναι το πρόβλημα να τους στείλουμε και με βυτεία νερό μέχρι να αποκατασταθεί, γιατί πράγματι οι δημότες έχουν δίκιο τόσες μέρες που ταλαιπωρούνται.